Λοιπόν, Γιάννη, οι πρώτες εντυπώσεις από την Νέα Χρονιά. Εντάξει, είναι νωρίς ακόμα. Σίγουρα είμαστε εδώ 7 μέρες. Δουλεύουμε σκληρά. Έχουμε άλλες 17 στην Ολλανδία. Νομίζω οι εντυπώσεις ακόμα δεν μπορούν να φανούν. Σιγά σιγά με τις μέρες και οι παίχτες όλοι θα ερχόμαστε πιο κοντά, αλλά και ο προπονητής μαζί με εμάς. Γιάννη, φέτος έχει περισσότερο χρόνο μπροστά το ΠΑΟΚ να προετοιμαστεί. Βέβαια υπάρχει και μια εκκρεμότητα με το ΚΑΣ. Θεωρείς ότι αυτό βοηθάει και να γνωριστείτε καλύτερα, να δεθείτε καλύτερα, να δουλέψετε πράγματα που ενδεχομένως πέρυσι λόγω της πίεσης των χρηματικών Champions League δεν είχατε δυνατότητα να το κάνετε? Σίγουρα ο περισσότερος χρόνος βοηθάει σε μια ομάδα. Ξέρουμε ότι έχουμε ένα νέο προπονητή. Πολλοί παίχτες είναι καινούργοι, ειδικά οι πιτσιρικάδες. Για αυτούς είναι πρώτη φορά που έρχονται στην πρώτη ομάδα. Νομίζω ότι όλοι θα δουλέψουν ακόμα και πιο παλιοί. Ξεκινάνε με την ίδια αφετηρία όλοι, για να δείξουν τον προπονητή τους ότι αξίζουν μια θέση στο ρόστερ πρώτα και μετά θα διεκδικήσουν μια θέση στην ενδεκάδα. Νομίζω ότι όλοι θα δουλέψουν σκληρά, τον προπονητή μέχρι και τον τελευταίο παίκτη, για να καταφέρουμε να είμαστε καλά στο τέλος σεζόν. Για στόχο μπορούμε να μιλήσουμε? Εντάξει, όταν λέγεσαι ΠΑΟΚ, ο στόχος είναι το πρωτάθλημα, το κύπελο και μια καλή πορεία στην Ευρώπη. Από εκεί πέρα δεν φτάνουν μόνο τα λόγια να τα λες. Πρέπει να δουλέψεις σκληρά για να τα πετύχεις. Να πετύχεις και τους τρεις στόχους. Μήπως αυτό είναι το μάθημα από την περασμένη σεζόν? Πέρυσι, αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ ανέβασε λίγο τους τόνους στην αρχή. Ίσως όχι μόνο εσείς, και ο προπονητής είχε και ο πρόεδρος μεγαλομέτωχος είχε υποσχεθεί πολλά πράγματα. Φέτος βλέπουμε πιο χαμηλά την μπάλα. Εντάξει, πέρυσι ήταν μια κακή χρονιά για μας. Βάλαμε ψηλά τον πύχη. Σίγουρα δεν τα καταφέραμε. Ευθυνόμαστε και οι παίχτες, σίγουρα και οι προπονητής. Νομίζω μια νέα χρονιά οι στόχοι παραμένουν οι ίδιοι. Πρέπει να δουλέψουμε σκληρά για να τους πετύχουμε. Και αυτό θα γίνει μόνο με δουλειά, όχι με λόγια. Γιάννη, λείπουν αρκετοί παίχτες από την περασμένη σεζόν. Και τώρα είστε μια καινούργια ομάδα σχεδόν που δομείτε. Εντάξει, λείπουν παίχτες. Ήρθαν παίχτες όπως οι Βιτσερικάδες. Ο ΠΑΟΚ έχει μια δυναμική και στις ακαδημίες και νομίζω ότι γι' αυτό βρίσκονται εδώ οι παίχτες. Κανένας δεν τους κάνει χάρη. Θα δουλέψουν σκληρά ώστε να δείξουν τον προπονητή ότι αξίζουν να έχουν μια θέση στο ρόστερ. Συνεργάζεσαι με έναν προπονητή ο οποίος ρίχνει το βάρος αποκλειστικά στους ποδοσφαιριστές, στην ψυχολογία τους. Θέλει να τους κάνει να πιστεύουν ότι μπορούν να πετύχουν τα πάντα. Το έχεις αντιληφθεί αυτό σε αυτές τις μέρες προπονήσεων με τον κύριο Αναστασιάδη? Ποιες είναι οι πρώτες εντυπώσεις? Σίγουρα, αν και λίγες μέρες, σίγουρα είναι ένας προπονητής καταξιωμένος στην Ελλάδα. Πάρα πολύ καλός προπονητής. Το θέμα είναι ότι εμείς οι παίχτες πρέπει να κάνουμε αυτά που μας ζητάει και αυτό πρέπει να γίνει με σκυμμένο το κεφάλι και πολλή δουλειά. Αλλιώς δεν γίνεται τίποτα. Ένας πρώτος χρόνος προσαρμογής για σένα, με όχι πάρα πολλά παιχνίδια συμμετοχής πέρυσι. Δεν ξέρω, ο προσωπικός σου στόχος φυσικά συμβαδίζει με αυτόν του ΠΑΟΚ, αλλά για τον Γιάννη Σκόδρα τι σημαίνει αυτή η νέα χρονιά? Ο στόχος μου είναι όταν ήρθα να διεκδικήσω μια θέση στην ενδεκάδα. Αυτό είναι και φέτος και αυτό θα είναι για κάθε χρόνο που όσο βρίσκομαι εδώ πέρα. Από εκεί πέρα και εγώ πρέπει να δουλέψω σκληρά ώστε να δείξω στον προπονητή μου ότι αξίζω μια θέση στην ενδεκάδα. Γιάννη, είμαστε σαν ομάδα. Ποια λάθη θεωρείς ότι πρέπει να αποφύγετε φέτος συγκριτικά με την περσινή σεζόν? Εντάξει, νομίζω ότι στη διάρκεια του πρωταθλήματος δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάνεις λάθη. Όλες οι ομάδες κάνουν λάθη. Το θέμα είναι ότι τα λάθη που θα κάνουμε να μην στοιχίζουν στην ομάδα. Όπως είπα, όλη τη διάρκεια της σεζόν πρέπει να είμαστε πάρα πολύ συγκεντρωμένοι ώστε αυτά τα λάθη να τα αποφύγουμε και αν είναι δυνατόν να τα μειώσουμε, να μην κάνουμε πάρα πολλά, και νομίζω έτσι θα είμαστε εντάξει. Ζήλεψες λίγο τώρα που παίζονταν το Μουντιάλ και ήταν η Εθνική εκεί, και αν σου δίνει ένα επιπλέον κίνητρο το γεγονός ότι η Εθνική μας ομάδα είναι πολύ ψηλά πλέον παγκοσμίως και έχει ένα μεγάλο στόχο μπροστά ακόμη? Σίγουρα όλοι οι Έλληνες ποδοσφαιριστές που έχουν στόχους για τον εαυτό τους, ζήλευαν με την καλή την έννοια τους παίχτες που ήταν στο Μουντιάλ. Νομίζω και αξίζουν και συγχαρητήρια τα παιδιά γιατί έφτασαν αρκετά ψηλά στο Μουντιάλ.